Φανταστείτε ότι περπατάτε σε μια κανονική κατοικημένη περιοχή και ξαφνικά βλέπετε ένα σπίτι που φαίνεται κανονικό από μπροστά, αλλά από το πλάι φαίνεται σαν το σπίτι να είναι τόσο πλατή όσο ένα ψυγείο. Ακριβώς ένα τέτοιο εξαιρετικά λεπτό σπίτι υπάρχει πραγματικά στο Ιλινόι στην Αμερική. Όταν μερικοί νέοι πέρασαν από το σπίτι πριν από λίγο καιρό, δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε και δημοσίευσαν επιπλέον ένα βίντεο του κτηρίου στο TikTok, το οποίο μάλιστα έγινε viral λίγο αργότερα. Αυτό που είναι όμως πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το σπίτι μοιάζει αρκετά διαφορετικό από το εσωτερικό του από ό,τι θα περίμενε κανείς. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τέτοια λεπτά και ασυνήθιστα σπίτια σε όλο τον κόσμο, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να περιμένετε να δείτε όχι μόνο το λεπτό σπίτι από το Illinois, αλλά και αρχιτεκτονικά αριστουργήματα σε έναν πολύ μικρό χώρο. Στην Ιαπωνία και ένα σπίτι από τη Γερμανία που φέρει τον επίσημο τίτλο του μικρότερου σπιτιού της χώρας. Είστε περίεργοι να τα δείτε? Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Πριν σας δείξουμε το λεπτότερο σπίτι του κόσμου από μέσα, θα ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο με ένα εντελώς τρελό σπίτι στο Κίελο της Βόρειας Γερμανίας, το οποίο είναι πιο στενό και από ένα αυτοκίνητο. Πιθανότατα το στενότερο σπίτι στη Γερμανία είναι μόλις 80 εκατοστά στο λεπτότερο σημείο του. Ο αρχιτέκτονας του, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης αυτού του ασυνήθιστου κτηρίου, χρησιμοποίησε αποτελεσματικά το πρώην κενό μεταξύ των γειτονικών σπιτιών. Ωστόσο, για να έχει αρκετό χώρο για την τετραμελή οικογένειά του, έπρεπε να φτάσει αρκετά ψηλά. 6 ολόκληροι όροφοι χτίστηκαν σε μια επιφάνεια μόλις 29 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ένα χώρο διαβίωσης συνολικά 100 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, υπάρχει χώρος μόνο για ένα δωμάτιο σε κάθε όροφο. Δεδομένου ότι το σπίτι είναι φαρδύτερο στο μπροστινό μέρος με 4,9 μέτρα λόγω των δομικών συνθήκων, αλλά γίνεται όλο και πιο στενό προς τα πίσω, ο αρχιτέκτονας έπρεπε επίσης να γίνει δημιουργικός με την διάταξη των δωματίων. Έτσι, η οικογένεια χρησιμοποιεί τους πιο μεγάλους χώρους ως χώρους διαβίωσης, όπως υπνοδωμάτια και σαλόνια, και τους στενότερους στο πίσω μέρος ως μπάνια. Οι τέσσερις ένικοι διατηρούν την αθλητική τους φόρμα καθημερινά, ανεβαίνοντας τα 71 σκαλοπάτια του σπιτιού. Στην Ιαπωνία, επίσης, οι άνθρωποι είναι τουλάχιστον τόσο δημιουργικοί όσο και στο Κίελο όταν πρόκειται να χτίσουν σε στενούς χώρους. Στην πραγματικότητα, μόνο στην Ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο, σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μια έκταση 600 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ως αποτέλεσμα, ένα νοικοκυριό 4 ατόμων στο Τόκιο, για παράδειγμα, έχει μέσο ζωτικό χώρο μόλις 30 τετραγωνικά μέτρα. Ο μέσος όρος των ενοικίων είναι στα 1.300 ευρώ. Ο Ιάπωνας Μοτοχάρα Σινοχάρα αποφάσισε να μην νοικιάσει και να αγοράσει το δικό του σπίτι. Έβαλε έναν από τους πιο γνωστούς μικροαρχιτέκτονες της Ιαπωνίας, τον Κότα Μιζουίση, να χτίσει ένα σπίτι με βάση το σχήμα του μικρού οικοπαίδου του. Αυτό όχι μόνο δημιούργησε μια ιδιόμορφη εμφάνιση, αλλά και αξιοποίησε κάθε εκατοστό του οικοπαίδου. Ακόμα και η ελεύθερη γωνία κόπηκε για να έχει ο Μοτοχάρα χώρο στάθμευσης για τα ποδήλατά του. Επιπλέον, υπάρχουν μόνο σειρώμενες πόρτες, καθώς αυτές εξοικονομούν σημαντικά περισσότερο χώρο. Το εσωτερικό σχεδιάστηκε να είναι πολύ ανοιχτό, κάνοντας τα μόλις 55 τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου να φαίνονται πολύ περισσότερα. Η οροφή του κτηρίου χρησιμοποιείται επίσης. Ωστόσο, το ύψος του το καθιστά πολύ χαμηλό για τους ενήλικες, οπότε τα παιδιά του Μοτοχάρα μπορούν να κάνουν βόλτες εδώ. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι δεν θα αντέξει για πολύ. Στην πραγματικότητα, τα σπίτια στην Ιαπωνία, ιδίως στο Τόκιο, έχουν διάρκεια ζωής μόλις 26 χρόνια πριν κατεδαφιστούν και ξαναχτιστούν. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο φόρος κληρονομιάς είναι τόσο τεράστιος που οι περισσότεροι κληρονόμοι αναγκάζονται να μοιράσουν την περιουσία τους προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν τους υψηλούς φόρους πουλώντας την. Αυτό σημαίνει ότι στη θέση ενός σπιτιού με κήπο πριν από μερικά χρόνια, σήμερα έχουν χτιστεί έως και 4 νέα σπίτια. Αλλά τώρα ας προχωρήσουμε στο ασυνήθιστα στενό σπίτι από το Illinois, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή. Στην πραγματικότητα, το σπίτι φαίνεται αρκετά φυσιολογικό με τη συνηθισμένη εξωτερική του πρόσωψη, αλλά όταν κάποιος κοιτάξει τις πλευρές, συνειδητοποιεί ότι το σπίτι έχει ένα πραγματικά ασυνήθιστο σχήμα. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να καταλάβετε πραγματικά το παράλογο σχήμα του κτηρίου μόνο όταν το κοιτάξετε από ψηλά. Το λεγόμενο σπίτι της πίτας έχει το σχήμα ενός κομματιού πίτας. Στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος μόλις 1 μέτρο και στη συνέχεια μεγαλώνει όλο και περισσότερο, ώστε στο τέλος να φτάσει σε πλάτος ακόμα και τα 6 μέτρα. Είναι απίστευτο ότι αυτό το σπίτι έχει μέγεθος 150 τετραγωνικών μέτρων με 2 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια, το οποίο φιλοξενεί πολύ εύκολα μια τετραμελή οικογένεια. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη κουζίνα. Λόγω του κονικού σχήματος, κάθε δωμάτιο δίνει την εντύπωση με το επόμενο ότι ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται. Ο λόγος για αυτό το εξαιρετικά συνήθιστο κτίριο δεν ήταν απλώς η διαφορετικότητα, αλλά η συμμόρφωση με τους οικοδομικούς κανονισμούς της γειτονιάς.
Αυτές ανέφεραν ότι κάθε σπίτι στην περιοχή έπρεπε να απέχει την ίδια απόσταση από το πεζοδρόμιο. Λόγω της έλλειψης χώρου και του συγκεκριμένου οικοπαίδου, ο οικοδόμος είχε μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή για να χτίσει το σπίτι. Παρεπιπτόντως, πωλήθηκε το Μάιο του 2001 για $295,000, που είναι μάλλον μια απολύτως φυσιολογική τιμή αγοράς για τη συγκεκριμένη γειτονιά. Προχωράμε τώρα στη Γερμανία, όπου οι κατασκευές σπιτιών δεν είναι κατώτερες των Ιαπώνων όταν πρόκειται για μίνι διαμερίσματα. Στην πραγματικότητα, αυτό το μίνι σπίτι στη Βρέμη έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι. Αυτό πιθανώς οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι αγοράστηκε από τον YouTuber Finn Kliman. Το σπίτι 100 ετών έχει μόλις 4 τετραγωνικά μέτρα ζωτικό χώρο και έτσι ονομάστηκε το μικρότερο σπίτι στη Γερμανία. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πούλησε το μικρό τούβλινο εξοχικό για €77,777. Εκτός από το καθιστικό, διαθέτει μία μικρή κουζίνα, ένα ξεχωριστό μπάνιο με ντους και ένα μικρό κελάρι με μέγεθος μόλις ένα τετραγωνικό μέτρο. Η οροφή προσφέρει επιπλέον χώρο ως βεράντα ή όπως την χρησιμοποίησε κάποτε ο Ortwin, ως κοτέτσι. Ο Finn πιθανότατα θέλει να το μετατρέψει σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι και με τη δεξιοτεχνία του και τον πλούτο των ιδεών του, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι θα φτιάξει σε αυτό το μικροσκοπικό σπίτι. Συνεχίζουμε με ένα σπίτι που έχει και όνομα. Ακόμα και από το εξωτερικό μπορείτε να δείτε ότι το κτίριο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, απλώς και μόνο λόγω του εντυπωσιακού τσιμεντένιου σωλήνα. Ο τεράστιος αυτός σωλήνας έχει μόνο μία λειτουργία, να παρέχει φως. Λόγω των αντανακλάσεων του σκυροδέματος, οι κάτοικοι του έχουν πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη φωτεινή ατμόσφαιρα. Επιπλέον, ο μεγάλος σωλήνας παρέχει τουλάχιστον την αίσθηση ότι υπάρχει περισσότερος χώρος. Ο πραγματικός ζωτικός χώρος του σπιτιού είναι μόλις 19 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο δωμάτια, μία κουζίνα και ένα μπάνιο. Ορισμένοι από τους χώρους διαβίωσης χωρίζονται μεταξύ τους μόνο με τσιμεντένιους τοίχους, γεγονός που κάνει τα πάντα να φαίνονται πολύ πιο ανοιχτά και δυναμικά. Σχεδιάστηκε από τον Χοζάκα Σαν, που στην πραγματικότητα ο ίδιος ζει στο μικρό σπίτι με τη σύζυγό του Μεγκούμι. Ωστόσο, το ζευγάρι το χρησιμοποιεί ως δεύτερο σπίτι μόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η κύρια κατοικία τους είναι το Love House στη Γιοκοχάμα, το οποίο είναι επίσης πολύ μικρό, με χώρο 33 τετραγωνικά μέτρα. Προχωράμε τώρα σε μια πολύ ασυνήθιστη ιδέα διαβίωσης στο Τόκιο. Σε αυτή την πολυκατοικία ζουν κυρίως φοιτητές σε μερικά από τα πιο μικρά διαμερίσματα στο Τόκιο. Ο διαχειριστής καθορίζει διαφορετικούς κανόνες διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι η έμφαση δίνεται στο τμήμα του διαμερίσματος που είναι πιο σημαντικό για τον κάτοικο. Ο Ουέντα, για παράδειγμα, είναι περισσότερο τύπος του μπάνιου. Αυτό γίνεται σαφές μόλις μπείτε στο διαμέρισμά του. Στην πραγματικότητα, στέκεστε ουσιαστικά στο μπάνιο του, επειδή αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον μαθητή. Εκτός από την μπανιέρα, τον ιππτήρα και τα ράφια, υπάρχει χώρος μόνο για μία ράγα ρούχων. Ο ύπνος βρίσκεται σε δεύτερο επίπεδο, όπου ο Ουέντα έχει χώρο μόνο για το στρώμα του. Δεν υπάρχει κουζίνα, γι' αυτό και πρέπει να τρώει κάθε γεύμα έξω ή πρέπει να φέρνει κάτι και να το τρώει στην μπανιέρα του. Συνολικά λέει ότι περνάει πολύ χρόνο στην μπανιέρα, όχι μόνο τρώγοντας, αλλά και διαβάζοντας ή βλέποντας σειρές. Παρεμπιπτόντως, το ενίκιο για αυτά τα μικρά διαμερίσματα κυμαίνεται μεταξύ $500 και $600. Συνεχίζουμε με μια ολόκληρη σειρά από ασυνήθιστα σπίτια. Τα μικροσκοπικά σπίτια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες παρουσιάζουν πολλές ιδέες, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία εξοικονόμησης χώρου. Τα μικροσκοπικά σπίτια στην πραγματικότητα δεν είναι μεγαλύτερα από 50 τετραγωνικά μέτρα. Ακριβώς λόγω αυτής της ιδιαίτερα μικρής έκτασης, ορισμένα από αυτά είναι ακόμα και φορητά και προσφέρουν στους κατοίκους τους απεριόριστη ελευθερία πάνω σε ρόδες. Αυτό ισχύει και ίσως για το μικρότερο σπίτι με ρόδες που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το Tiny House. Ο εφευρέτης του, ο Jeff Smith από τη Βοστόνη, δοκίμασε τα όρια της κατασκευής ενός μικροσκοπικού σπιτιού. Στην πραγματικότητα, κατάφερε να κάνει κάτι πραγματικά απίστευτο. Με μήκος μόλις 2 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο, κατασκεύασε ένα πλήρως εξοπλισμένο σπίτι. Το σπίτι των 2 τετραγωνικών μέτρων προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για τη διαβίωση. Μία κουζίνα με μία εστία, έναν μίνι νεροχύτη με τρεχούμενο νερό και ένα πτυσσόμενο τραπέζι. Δεδομένου ότι το σπίτι έχει ύψος μόλις 1 μέτρο, μπορείτε να συρθείτε μέσα σε αυτό, στο οποίο η ορθοστασία είναι δυνατή μόνο αν ανοίξετε την οροφή προς τα έξω. Το πλεονέκτημα αυτού του μεγέθους είναι ότι όχι μόνο μπορείτε να το σπρώξετε και να το τοποθετήσετε όπου θέλετε, αλλά χωράει ακόμα και στο πορπαγκάζ ενός συνηθισμένου φορτηγού. Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτήν την πραγματική εκπληκτική εμπειρία, μπορείτε να νοικιάσετε το όχημα από τον Τζεφ για $55 τη βραδιά. Ο Έσκο από τη Φιλανδία έχει κατασκευάσει μια παρόμοια μινιμαλιστική κατασκήνωση που αποτελείται από μίνι σπίτια. Η τοποθεσία που επέλεξε γι' αυτό είναι ιδιαίτερα συνήθιστη. Στην πραγματικότητα επέλεξε μια παγωμένη λίμνη στην οποία μπορεί να τραβήξει τα σπίτια με τη βοήθεια ενός απλού snowmobile. Όλα τα μικροσκοπικά σπίτια είναι χτισμένα με ολισθητήρες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων των σπιτιών είναι η οροφή τους. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από γυαλί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Οι τουρίστες που νοικιάζουν αυτά τα ασυνήθιστα σπίτια του ΕΣΚΟ θέλουν πάνω απ' όλα ένα πράγμα. Να δουν το βόρειο Σέλλας και φυσικά ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι μια ανεμπόδιστη θέα προς τα πάνω. Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα κάνει κρύο στο εσωτερικό όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι έως και μείον 40 βαθμούς, κάθε μίνι σπίτι διαθέτει ακόμα και τη δική του ηλεκτρική θερμάστρα. Υπάρχει επίσης μια μικρή τουαλέτα και αρκετός αποθηκευτικός χώρος, έτσι ώστε να χωράνε μέχρι και δύο άτομα στο σπίτι. Προχωράμε τώρα στο στενότερο σπίτι στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στη Βαρσοβία και έχει μήκος μόλις 152 εκατοστά στο πλατύτερο σημείο του. Το στενότερο σημείο του είναι μόλις 92 εκατοστά. Με τη βοήθεια μιας χαλίβδινης κατασκευής, το στενό ελεύθερο κενό μεταξύ δύο γειτονικών σπιτιών χρησιμοποιήθηκε ως εργοτάξιο όπως και στο Κύελο. Χάρη στο σχεδιασμό ενός Πολωνού αρχιτέκτονα, ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν δύο όροφοι με συνολική επιφάνεια 14 τετραγωνικών μέτρων. Πράγμα που σημαίνει ότι παρά τον κλειστοφοβικό περιορισμό, το πλήρως επιπλωμένο σπίτι έχει στην πραγματικότητα όλα όσα χρειάζεται. Αυτό σημαίνει κουζίνα, μπάνιο και υπνοδωμάτιο. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μένει στο κτίριο, το οποίο ο αρχιτέκτονάς του θεωρούσε πάντα ως αντικείμενο τέχνης. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας δημοσιογράφος έχει τολμήσει να πειραματιστεί για ένα βράδυ και να διανυκτερεύσει στα 14 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια σε ποιο από αυτά τα στενά και μικρά σπίτια θα θέλατε να περάσετε μία νύχτα και γιατί. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά.